Σε ποσοστό 60% έχει ολοκληρωθεί το έργο αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ίδρυυσης του Ηρακλείου συνολικού μήκους περίπου 150 χιλιόμετρων. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στο εμβληματικό αυτό έργο, μέσω του οποίου θα περιοριστούν σημαντικά οι απώλειες νερού, όπως συμβαίνει στα πεπαλαιωμένα δίκτυα, με τον ίδιο να προχωρά σε αυτοψία στην περιοχή της Ερήσου. Έχει αυτή τη στιγμή πραγματοποιηθεί κατά το 60% και επίσης θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Και με αυτό το έργο, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης, αλλά και στις παρυφές του σχεδίου πόλης. Οι σχετικές εργασίες ολοκληρώνονται στην περιοχή της Αλικαρνασσού, ενώ ακολουθούν εργασίες σε Κορώνη Μαγαρά, Λοφούπολη, Εθνικής Αντιστάσεως και Δημοκρατίας, ενώ στην περιοχή των Μεσαμπελιών το έργο, όπως εκτιμάται, θα ολοκληρωθεί σε 1,5 χρόνο. Θέλουμε περίπου 50 χιλιόμετρα από το εμβληματικό έργο των 150 χιλιόμετρων να τελειώσουμε, ένα δύσκολο έργο, συν τα 40 χιλιόμετρα στην περιοχή των Μεσαμπελιών που πραγματικά έφυγε ο εργολάβος το 2021 και πραγματικά η πέντε δίκτυο είναι πάρα πολύ κακό, που ξεκινάει, τώρα ξεκινάει μετά από 2,5 χρόνια ξανά το έργο αυτό, θα έχει αντικατασταθεί το σύνολο των δικτύων ίδρυυσης στην πόλη του Ηρακλείου. Και εδώ ισχύει επίσης ότι ο Δημότης δεν επιβαρύνεται ούτε με ένα ευρώ από το έργο αυτό. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, προχώρησε σε αυτοψία και στο έργο της αντικατάστασης υδρομέτρων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα επιτρέψει την εξοικονόμηση του νερού και την παράδοση πάρα πολύ έγκυρων στοιχείων που αφορούν στην τιμολόγησή του. Και έτσι θα εκλείψει και το παράπονο που πολύ συχνά είναι δικαιολογημένο, ότι το νερό το οποίο πρέπει να πληρώσουμε δεν είναι το νερό το οποίο έχουμε καταναλώσει. Από εδώ και πέρα θα ξέρουμε ότι το νερό το οποίο έχουμε να πληρώσουμε είναι ακριβώς το νερό που έχουμε καταναλώσει, αλλά επιπλέον ότι αυτό το νερό δεν χάνεται στα δίκτυα, τουλάχιστον δεν χάνεται στο μέτρο στο οποίο χανόταν, το οποίο ήταν υπερβολικό. Όταν η βάνα ασφαλείας όμως αφαιρεθεί, το υδρομετρό κλειδώνει. Δεν χρειάζεται να έχουμε άνθρωπο ο οποίος θα επανατοποθετήσει ή θα αφαιρέσει. Μέχρι τις αρχές του 2025 αναμένεται να αντικατασταθούν 48.000 υδρόμετρα, έργο που θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού, καθώς οι χρήστες ενημερώνονται για τυχόν διαρροές, ενώ μέσω ειδικής εφαρμογής θα έχουν εικόνα σε σχέση με την κατανάλωση νερού. Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι αντικατάσταση των ογκομετρικών υδρομέτρων με ψηφιακά υδρομέτρα. Έχει γίνει στην περιοχή των Βασιλιών που είχαμε πολλά προβλήματα. Ατσαλένιο, τώρα είμαστε στο κέντρο. Θα μπορούμε να εκδίδουμε, πέρα από αυτά που είπε και ο Δήμαρχος, να εκδίδουμε, άμα θέλουμε, λογαριασμούς κάθε μήνα.